τον Εφιάλτη υποστηρίζει ότι έζησε στα χέρια ενός άνδρα που μάλιστα προέρχεται από το οικογενειακό της περιβάλλον, ανήλικο κορίτσι στην Κρήτη. Μια υπόθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω της εφημερίδας Νέα Κρήτη, προκαλώντας φρίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, το κορίτσι είχε πέσει θύμα βιασμού επανειλημμένος από τα 8 της χρόνια από το ίδιο πρόσωπο, στιγμές που τη σημάδεψαν για πάντα. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας, για το βιασμό κατηγορείται ο ίδιος ο σύζυγος της αδερφής του κοριτσιού. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε όταν το κορίτσι αποφάσισε να μοιραστεί το φρικτό μυστικό με ένα οικείο πρόσωπο. Η ανήλικη φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί το προηγούμενο διάστημα σε δασκάλα της ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από το σύζυγο της αδερφής της. Για το θέμα ενημερώθηκαν οι αρχές και ακολούθησε η σύλληψη του άνδρα. Ο κατηγορούμενος, που σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζει ότι είναι αθώος, οδηγήθηκε χθες στα δικαστήρια. Ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για βιασμό ανηλίκου κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος. Ο φερόμενος δράστης ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη και μέχρι τότε θα κρατείται. Ωστόσο, τρεις ακόμα υποθέσεις ασέλγειας αναμένεται να εκδικαστούν την ερχόμενη Τετάρτη από το μεικτό ορκωτό εφετείο Ανατολικής Κρήτης. Πρόκειται για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό ενός γιατρού, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 16 ετών πρωτόδικα για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ενός ανήλικου αγοριού. Ο καταδικαστής δεν είχε οδηγηθεί στη φυλακή, αρνεί το κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι είναι αθώος, κάνοντας λόγο για σκευωρία. Ο γιατρός φέρεται να ασελγούσε επί σειρά ετών σε βάρος του ανήλικου γιου της πρώην σύζυγου του. Η δεύτερη δίκη, και πάλι σε δεύτερο βαθμό, αφορά στην υπόθεση ενός ηλικιωμένου κριτικού, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για ασέλγεια ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 έτη της ηλικίας κατ' εξακολούθηση. Τέλος, σε ό,τι αφορά την τρίτη υπόθεση, πριν από 4,5 χρόνια το δικαστήριο είχε καταδικάσει έναν ηλικιωμένο κριτικό σε συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών για τις πράξεις της αποπλάνησης παιδιού που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη και για βιασμό.